ευλογημένα και τα έντι σας να είναι, να μας αξιώνει ο Χριστός, να Τον προσδοκούμε, να Τον λαχταρούμε, να Τον περιμένουμε καθότι Αυτός μας περιμένει όλους, πότε να συναντηθούμε μαζί Του στην αιώνια ζωή. Και εύχομαι αυτήν την λαχτάρα, αυτήν την αναμονή, να μας συνεπνεύσει η σήμερα μεγάλη δεσποτική και ταυτόχρονα θεομητορική εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, να μας συνεπνεύσει ο Άγιος Δίκαιος Προφήτης Σιμεών ο Θεοδόχος, ένας γέρον της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος εχρηματίστη, πληροφόρησε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα την καρδία του ότι δεν θα πεθάνεις μέχρι να συναντήσεις το σωτήραν του κόσμου. Αυτό που θα νικήσει το θάνατο, που θα νικήσει το διάβολο, που θα νικήσει την αμαρτία. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και σωτήρ του κόσμου. Και το ίδιο γράφει και στην εικόνα εδώ της Μονής Σπουργιωτήσης. Ιησούς Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου. Και περίμενε και περίμενε και περίμενε μέχρι να συναντήσει τη ζωή των απάντων. Προσέξτε αυτό. Τη ζωή όλων. Όλων των χτιστών δημιουργημάτων. Και ανθρώπων και ζώων και φυτών και όλα τα σύμπαντα και όλοι οι πλανήτες και όλη η δημιουργία. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Και σε πιο τελικά είδε ο Σιμεών, αφού περάσαν εκατοντάδες χρόνια και περίμενε, γέρος ξεχασμένος, εκεί στα δωμάτια του Ναού του Σολομώντος, μαζί με άλλους που επροσεύχονταν και ανέμεναν και αυτοί το σωτήραν του κόσμου, ανάμεσα σε αυτούς και γυναίκες, όπως η προφήτηδα Άννα. Και τελικά, το σωτήραν του κόσμου, δεν τον είδε στο πρόσωπο κανενού ισχυρού, κανενού στρατιωτικού, κανενός στρατηγού, κανενός πολιτικού, κανενός φαρισαίου, κανενός γραμματέως της εποχής εκείνης ή άρχοντος του Ιουδαϊκού λαού, αλλά το πρόσωπο ενός βρέφους. Ο βρέφος Ιησούς, ο εκπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σαρκωθής Κύριός μας. Και αφού είχε μέσα το Πνεύμα Άγιον και παρουσία Θεού ο προφήτης και δίκαιος Σιμεών, μόλις αγκάλιασε το βρέφος, αμέσως τον επληροφόρησε αυτός ο Θεός, αφού είχε καθαρή καρδία, αυτός είναι ο σωτήρας που τόσα χρόνια σε έχω εδώ να τον περιμένεις και δεν γνωρίζεις θάνατο. Και τότε είπε εκείνον τον φοβερό λόγο που σε κάθε εσπερινόν τον επαναλαμβάνομαι, τον είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Τώρα του είπε δεσπότη μου, σε ποιον απευθύνεται νομίζεις όταν λέει δεσπότη? Στον παράκλητο, στο Άγιο Πνεύμα. Διότι ο Χριστός για να γίνει άνθρωπος, το Άγιο Πνεύμα είναι κατά κύριον λόγον που εσυνεργάστηκε με το σώμα της Παναγίας. Γι' αυτόν και στο πιστεύω λέμε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και όταν λέμε νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, εννοούμε τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο βεβαίως δεν χωρίζει ποτέ από τον Πατέρα και από τον Υιόν, αλλά κατά κύριον λόγο η Υπουργεία της Σαρκώσεως εδόθηκε να γίνει εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτό και αμέσως μόλις επληροφορήθη ότι αυτόν τον βρέφος που το προσέφερε η Μαριάμ και ο δίκαιος Ιωσήφ, αυτός είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Σκέφτομαι εκείνη την ώρα την έκπληξη, το θαυμασμό του Σιμεών να πάρει στα χέρια του τον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου,
Και τότε είπε εκείνον το φοβερόν λόγο, τώρα του λέει παράκλητε αγαθέ δέσποτά μου, μπορείς να με απολύσεις από την υπόσχεσή που έδωσα και μου είπες κι εσύ ότι θα περιμένω μέχρι να πιάσω μέσα στα χέρια μου τη ζωή των απάντων. Και μετά από λίγο εκοιμήθη, δεν λέμε επέθανε. Ένας άνθρωπος που επερίμενε τη ζωή, είναι δυνατόν να λέμε επέθανε. Και αυτό είναι και το μυστήριο το οποίο πρέπει εμείς να ασχοληθούμε περισσότερο από όλα στη ζωή μας. Να μην περιμένουμε το θάνατό μας, αλλά να περιμένουμε τον Χριστό. Τη συνάντηση, την υπαπαντή μας με τον Χριστό, η οποία οπωσδήποτε θα γίνει αμέσως μετά το χωρισμό του σώματος από τη ψυχή. Μόνο το σώμα πεθαίνει, η ψυχή συνεχίζει και ζει. Η συνείδηση, η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου μεταφέρεται στην αιώνια ζωή. Ακόμα και η ψυχή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νησσής, ενώ θεωρείται άγιον ψυχίον, έχει τη μορφή μας, έναν είδος μορφής. Γι' αυτό και ξεχωρίζουν οι ψυχές στην αιώνια ζωή. Και λες, αυτός είναι ο Μέγας Αντώνιος, αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας, αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος. Έχει τη μορφή, βέβαια. Ενώ δεν έχει τη σωματότητα, αλλά έχει μορφή. Γι' αυτό και εμείς να έχουμε έγνοια και να έχουμε και προσδοκία και λαχτάρα. Όταν η συνείδηση μας μας ελέγχει για αμαρτήματα αξιολόγητα και αμετανόητα, έχουμε αγωνία με ενοχές και με πολύ φόβο και ταραχή. Όταν η συνείδηση μας μας πληροφορεί ότι η μετάνοια μας γίνεται χωρίς να σημαίνει ότι ποτέ τελειώνει η μετάνοια, ότι η εξομολόγησή μας γίνεται δεχτή στο Θεό, όταν μας πληροφορεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδία μας ότι επίκειται η συνάντηση και η δική μας με τον Θεό και θα είναι μία συνάντηση χαράς και αγαλίασης, τότε έχουμε κι εμείς μερίδα από τη χάρη και τη χαρά του Δικαίου Σημαίου. Τα είναι μεγάλα πράγματα, το ξέρω. Αλλά οι χριστιανοί εφτιαχτήκαμε, ευαυτιστήκαμε, εμειρωθήκαμε για τα μεγάλα. Θα το έχουμε υπόψη μας. Μου έκαμε εντύπωση προχτές, έκαμε κάτι δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο οποίος δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, είναι χριστιανός προτεστάντης, καλβινιστής, αιρετικός δηλαδή. Και τι είπε, λέει η Ευρώπη όπως πάει με τους μετανάστες που έρχονται, λέει, από πολλές χώρες, ισλαμικές κατά κύριο λόγο, όπως πάει θα πάψει να είναι χριστιανική. Αλλά λέει δεύτερη μετανάστες, προσέξτε τι είπε, μεγάλη αλήθεια είπε ο άνθρωπος, φταίμε εμείς. Οι χριστιανοί, οι καθολικοί και οι προτεστάντες και όσοι ορθόδοξοι δεν κρατούν την ορθοδοξία. Εάν υπάρχει, λέει, εμείς λέει, οι προτεστάντες και οι καθολικοί, εχαλάσαμε την πίστη και τώρα την εχάσαμε. Και κερδίζουν έδαφος οι μουσουλμάνοι και οι άθεοι. Ενώ εκεί που συνάντησα ότι υπάρχει πίστη είναι στους Ορθόδοξους. Αυτοί λέει όσοι πιστεύουν, πιστεύουν που έκαμε εντύπωση με την καρδιά τους. Εμείς λέει αν έχουμε και λίγη πίστη οι καθολικοί και οι προτεστάντες πιστεύουμε με τον εγκέφαλο μας γιατί την έκαναμε ιδεολογία. Από τη λέει.
Γι' αυτό λέει και εμένα η ελπίδα μου ότι θα σωθεί η Ευρώπη και θα γίνει και πάλι χριστιανική. Και δια της Ευρώπης όλος ο κόσμος δεν είναι, λέει, ούτε οι καθολικοί, ούτε εμείς οι Προτεστάντες. Είναι οι Ορθόδοξοι, αλλά όχι όλοι οι Ορθόδοξοι. Όσοι πιστεύουν. Και θα συμπληρώσει η αφεντιά μου και νηστεύω. Και όσοι γιορτάζουν την υπαπαντή, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και τη δική μας υπαπαντή. Τη δική μας δηλαδή αναμονή. Ορθόδοξος δεν περιμένει πότε να πεθάνει. Ο θάνατος είναι η οφείρη. Δεν τελειώνει η ζωή σε έναν τάφο. Ο ορθόδοξος άνθρωπος, ο πραγματικά ορθόδοξος, περιμένει πότε να συναντηθώ με τον Δημιουργό, τον Πλάστη. Αυτόν που αποφάσισε ότι αυτόν το σπέρμα του Μάστρε Νικόλα και αυτόν το Άριον της Μηλιάς θα ενωθεί και θα γίνει ο νεόφυτος. Παίρνω ένα παράδειγμα. Η απόφαση εν του Θεού. Για να γεννηθεί ο καθένας από μας. Αυτόν μας έδωσε ζωή. Και η ζωή που δίδει ο Θεός είναι αθάνατος. Δεν έχει θάνατο. Γιατί είναι ο ίδιος αθάνατος. Αλλά αυτό να το κατανοήσουμε σε βάθος. Την ευθύνη μας. Και πάνω απ' όλα να ζητούμε πίστη. Ο ίδια πίστη να ζητά. Κάθε μέρα. Παναγία μου, αύξησε την πίστη. Άγιε μου, αυξήμιε, αύξησε την πίστη. Ο καθένας, τον Άγιο που έχει, κατηφιώτες, έχετε τον μεγάλο Ιωάννη τον Θεολόγο. Άγιε μου, Ιωάννη Θεολόγε, αύξησε την πίστη μου. Όσον αυξάνεται η πίστη, θα αυξάνει και η ελπίδα. Στη ζωή την αιώνιο. Η πίστη θα μας πληροφορεί το Πνεύμα του Άγιο, ότι η πίστη σου αυξάνει και θα σε βοηθήσω κι εγώ να πας στο Σωτήρα Χριστό, το Σωτήρα του κόσμου. Ενώ βλέπεις τους καθολικούς, τους Προτεστάντες, συνέχεια, ακόμα και αυτοί που πιστεύουν, έχουν αφιβολίες. Και λέει αυτός ο Ουγγαρέζος, ο πρόεδρος, οι Ορθόδοξοι, λέει, όσοι πιστεύουν δεν αφιβάλλουν για την πίστη. Εμείς, λέει, όχι μόνο να αφιβάλλουμε, αλλά, λέει, έχουμε γεννήσει και την αφελία. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Η Ορθοδοξία είναι ένα κέρδος, αρκεί να περιμένουμε τον Χριστό και όχι τον θάνατο. Βλέπετε η Παναγία η Σκουριώτισσα σήμερα εμπνεύματι Αγίος συνέλεξε από όλες τις ορθόδοξες χώρες εδώ στο ταπεινόν της εκκλησάκιν στην πάλε ποτέ μονή της Παναγίας της Σκουριωτίσσης από περάτων έως περάτων ορθοδόξους αδελφούς για να μας ενώσει πάλιν και πολλάκις το σώμαν και το αίμαν του αναστημένου Χριστού μας. Είμαστε εδώ Ορθόδοξοι, Έλληνες, Σέρβοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Ρουμάνοι και ίσως και άλλοι και άλλοι. Ένας από μόνον σε αυτές τις μέρες που έχουμε εισέλθει του νέου έτους του 2023, επειδή από ό,τι φαίνεται θα είναι από τις πιο δύσκολες μέρες και μήνες όλων των αιώνων. Να έχουμε αυτόν που στην Θεία Λειτουργία και γευτήκαμε και ακούσαμε. Ενότητα πίστεως, ορθοδόξου πίστεως και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.
Εάν αυτά τα δύο τα διαφθείρουμε, τα νοθεύσουμε, τα απολέσουμε, απολέσαμε τη ψυχή μας. Γι' αυτόν να καυχόμεθα για την πίστη μας. Έτσι μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαος Σαλίκης. Μου έλεγε, νεόφυτέ μου, για ένα πράγμα μόνο να είσαι περήφανος και να καυχάσαι. Για την πίστη σου, την ορθόδοξη. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο πηγή περηφάνειας, αλλά και μεγάλης ευθύνης. Και χαίρομαι που όλοι ακουμπούμε στη Θεία Λειτουργία. Εκεί είναι η πηγή όπου τροφοδοτείται και η πίστη μας, η ορθοδοξή και ανανεώνεται συνεχώς και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος διαχέεται μέσα στις καρδίες μας. Ορθόδοξος σημαίνει άνθρωπος της καρδιάς. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με τη σκέψη και τον εγκέφαλο. Εμείς μάθαμε από τους πρώτους Αγίους Αποστόλους και πιο πριν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και το διέσωσαν και το κατέγραψαν κιόλας οι ασκητές της Αιγυπτιακής ερήμου. Είπε, λέει, ο Αβά Παμβό, Αιγύπτιος ήταν ο Παμβό, ούτε ρώσικα ήξερε, ούτε ελληνικά, αλλά ήξερε τη γλώσσα της καρδιάς. Και είπε, «Η έχεις καρδία, δύνασε σωθήνε». Αλλά την καρδιά, όχι του love story, αλλά της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια, όσον καθαρίζομαι την καρδιά μας. Καρδίαν καθαρά, λέει ο Δαβίδ. Χτίσον εν εμί ο Θεός. Και τι λέει άλλο, πάλι το ίδιο που είπαμε, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάθεσης. Βλέπετε, ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια πριν τον Χριστό. Και λέει τα ίδια με τον Αβά Παμβό, και λέει τα ίδια με τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που λειτουργήσαμε προηγουμένως, και λέει τα ίδια με εμάς τους Ελλήνους. Λέμε εμείς μάλλον τα ίδια με αυτό. Γιατί έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος όλες αυτές τις 1000 χρόνια. Μπαίνουμε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, πρωί διέβασα την ωραία σου επιστολή, Πάτερ Σεραφείμ, που μου έστειλες. Σε ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ με όλα όσα μέσα γράφεις και τα επευλογούμε. Έτσι, το λέω επ' εκκλησίας. Και μετά τα ωραία που μου έγραψε ο σοφός γέρον της Μόσχας πατήρ Σεραφείμ και πανορθόδοξος άνθρωπος που βαλά την εμπειρία του Αγίου Σοφρονίου, του Αγίου Σιλουανού. Εδιέβασα τα πικρά μια είδηση από ένα πρακτορείο διεθνές ότι αγωνιούν τα έθνη και οι κυβερνήσεις ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Είναι ζήτημα, λένε, ημερών. Εμείς ξέρουμε από τους Αγίους, μάλιστα ένας μου έλεγε, ότι όπως θα πίνετε τον καφέ σας έναν πρωινό, θα ακούσετε ότι το Ισραήλ εκτύπησε το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε στην ίδια εποχή θα πέσει και ο Ερντογάν. Έτσι μου. Και τότε αρχίζει ο πραγματικός παγκόσμιος πόλεμος. Ο Θεός να κάνει το έλεος του. Εμείς είμεθα οικέτες ειρήνης. Όμως, στην ιστορία μας ξέρουμε πολύ καλά ότι τη σταυρώνουν και πολλοί πόλεμοι. Και βεβαίως ο καθημερινός πόλεμος που έχει η καρδία μας. Όλων μας. Εμείς
είτε εν ειρήνη ευρισκόμεθα, σχετική ειρήνη πάντοτε, είτε εν πολέμο, επαναλαμβάνω, αυτόν που και σήμερον η παπαντή του Χριστού μας προσφέρει. Θα αγκιστρωθούμε από την Παναγία μας και θα έχουμε και θα παρακαλούμε γύρω από τη Θεία Λειτουργία ενωμένη όλοι Ορθόδοξοι να έχουμε ενότητα πίστεως και να προσδοκούμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τότε θα μπορούμε να πούμε σαν τον Άγιο Σημεών με οποιαδήποτε αφορμή, μα αρρώστια, μα θάνατον, μα ατύχημα, μα πολεμικών πρόβλημα, οτιδήποτε και να επιτρέψει ο Θεός, σεισμών, λοιμών, καταποντισμών, ασθένεια, νυν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα. Γιατί η προπτική μας δεν είναι ένας τάφος. Η προπτική μας είναι η αιώνια ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Την εύχομαι σε εσάς, να την εύχεστε κι εσείς για μας. Οι Σέρβοι αδερφοί, που είναι πιο πολλοί σήμερα που είναι εδώ, έχουν την πλειοψηφία, δικαιούνται αυτό που εζήτησαν δια του στόματος του αναγνώστη τους, να μας ψάλλουν, να μας πολυχρονίσουν μάλλον. Είμαι έτοιμος να τα ακούσω και να τα βαθμολογήσω. Πρόσεχε.